Καλή κάθεται για τον Χαρίση με τη μία αυτό στην πάσα δεξιά στον Ιωαννίτη. Προλαβαίνει ο νεαρός, την κρατάει στον αγωνιστικό χώρο, βγάζει και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Μαζεύει ο Τρακαλιάνης. Βγαίνει και ο Χατζηδάφνης μπροστά. Από τα δεξιά Ιωαννίδη σέντρα δεν είναι καλή. Άλλη μια δυνατή εκτέλεση με την μπάλα προς τη μικρή περιοχή. Να δούμε την προσπάθεια με τον Κεχαγιά. Το σούτ είναι όμως. Μίλιος. Σέντρα του Μίλιου, η μπάλα περνάει. Είναι out, συνεπώς είναι κεφαλιά του Μάγκου αυτή. Out είναι η μπάλα. Πλασαριστά στον Μιχάλη Στράτη. Ξανά εδώ ο Χαρίσης. Η επιλογή του είναι μια σέντρα στον επερχόμενο από την άλλη μεριά. Χατζηδάφνη, ο οποίος θέλει να γυρίσει την μπάλα προς την περιοχή, όμως δεν του βγαίνει. Το γύρισμα με αποτέλεσμα η μπάλα να κυλήσει έξω. Σταθόπουλος με Χαρίση. Μπροστά ο Εθνικός. Ξανά κίνηση. Σταθόπουλος περνάει την πάσα με τη μία στον Κεχαγιά. Ο Κεχαγιάς θα γυρίσει, δεν προλαβαίνει ο Τρακαλιάνης, τον κόβει σε κόρνερ. Φάουλ για τον Εθνικό στην άκρη του γηπέδου, μπροστά στον πάγκο τους με τον γιατρό. Βασίλης Χαρίσης, ο αρχηγός, έτοιμος για το γέμισμα. Συρθήμα πάσα στον Τσιάτρη. Η σέντρα του Τσιάτρη τώρα στο δεύτερο δοκάρι προς το Νετσακμάκι, όμως ο Τρακαλιάνης μαζεύει. Η σέντρα του Ιωαννίδη, μπάλα περνάει, ο Κεχαγιάς στην πρώτη κίνηση για το πρώτο κόρνερ που κέρδισε η Σκοτούσα. Εκτελεί ο Μίλιος στο κόρνερ με τις γορδιές του Σταθάκης. Φάουλ για τους εμπλέ του Ροδολίβους. Φάουλ προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου για κάρτα επάνω στο Μίλιο. Κρυώνας δεν θεώρησε κάτι το αντικανονικό. Στο 35 είμαστε. Ο Τσιάτρης εκτελεί αυτό το φάουλ προς το δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Ανδρίκο βγήκε, νομίζω, από τον Τρακαλιάνη, αν δεν κάνω λάθος, ή από κάποιον αμυντικό, και στη συνέχεια παραχωρήθηκε κόρνερ. Ο Σταθάκης στον Καρασαβίδη. Εδώ Σάββας Καρασαβίδης, βαθύ γέμισμα, να δω την μεταβίβαση στον Ανδρίκο από τον Τσακμάκη, σέντρα του Ανδρίκου, άστοχη. Προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου, στο 44 είμαστε. Άλλη μια δυνατή εκτέλεση πλαγίου στη μικρή περιοχή. Χαρίσης πέφτει στο έδαφος χωρίς παράβαση. Στο σώμα του Αγαπίδη μπάλα απομακρύνεται. Καρσαβίδης, ο οποίος γεμίζει προθυμένα, κατεβάζει ο Κεχαγιάς. Σταθόπουλος απέναντι, ο Ιωαννίδης περιμένει, δεν τον είδε. Ο Κεχαγιάς βγάζει τη σέντρα απέναντι, ο Ιωαννίδης θα σηκώσει την μπάλα στα δίκτυα. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Ιωαννίδης με ένα πλασέ και λίγο με την εύνοια της τύχης, η μπάλα στον αέρα και στα δίκτυα. Στο 45, 1-0 οι γηπεδούχοι με το γκολ του Βασίλη Ιωαννίδη ανοίγουν το δίκτυο του σκορ και προηγούνται με 1-0. Ξανά ο Καρασαβίδης. Να δούμε ποιος θα διορθώσει εδώ. Ο Στράτης είναι. Γεμίζει προωθημένα προς τον Κεχαγιά. Ο Τρακαλιάνης βγήκε. Θεοδωρίδης μπήκε μπροστά του. Ο Κεχαγιάς την πήρε την μπάλα. Τη γυρίζει πίσω στον Τσακμάκη. Το σούτ του οποίου περνάει πάνω από τα δοκάρια του Τρακαλιάνη. Στράτης. Στράτης γεμίζει στα πλάγια στο Χατζηδάφνη. Χατζηδάφνη στην κίνηση. Βγάζει και την εσέντρα. Θεοδωρίδης αρχικά. Σηκώνει την μπάλα. Κεχαγιά στη συνέχεια. Με το Θεοδωρίδη στο μαρκάρισμα. Κόρνερ. Τσιάτρης, εκτελεστής του κόρνερ. Εκτέλεση καλή, ο Χαρίσης την εφάση και γκολ. Γκολ ο Ανδρίκος, 2-0. 2-0 ο Ανδρίκος από κοντά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 στο 40, στο 54. 2-0 λοιπόν μετά τη σύγκριση στην περιοχή. Τσιάτρης. Σε αυτό το πλαϊνό φάουλ στην αγκαλιά του Τρακαλιάνη. Σε αυτό το φάουλ στα πλάγια, λίγο πιο έξω από τη συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής. Τα αριστερά το φάουλ αυτό, καλό χτυπημένο. Η κεφαλιά του Ανδρίκου, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Η μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Τρακαλιάνη. Θέλει να γεμίσει απέναντι. Μπήκε στη φάση ο Τσιάτρης και από τα δεξιά ο Ανδρίκος. Και Χαγιάς μπήκε στη φάση, είναι σε θέση offside. Έπρεπε να αφήσει στον Ιωαννίδη. Στα πλάγια είναι ο Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης γεμίζει. Να δούμε την προσπάθεια εδώ. Με την μπάλα είναι στα δίχτυα. Από τον γκολ του Μάγκου.
στα δίκτυα. 2-1, μειώνει το δίκτυο του σκορ η ομάδα της Σκοτούσας. Στο 65 οι φιλοξενούμενοι μειώνουν το δίκτυο του σκορ με τον Εμάνκο μέσα από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά μεριά της εστίας του Σταθάκη. Οι γηπεδούχοι γκρινιάζουν. Η εκτέλεση του φάουλ πολύ καλή από τον Βασίλη Τσακμάκη, με γροθιές σε κόρνερ ο Τρακαλιάνης. Εκτέλεση το κόρνερ ο Τσακμάκη στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά, δοκάρι από τον Εσκέντερη. Στράτης σε δύο χρόνους στην κεφαλιά. Κουκούτσης. Κοντράρε την προσπάθεια του να γεμίσει και ο Τσακμάκη σε ένα υπερφιλόδοξο σουτ πολύ μακρινό. Ο Σύρπας ξεδίνεται στον πάγκο, συνεπώς θα πάμε σε αναγκαστική αλλαγή. Κεφαλιά στην περιοχή και ο Σταθάκης προλαβαίνει να παραχωρήσει πλάγιο από την απέναντι μεριά. Σκέντερη από τα δεξιά. Ο Σκέντερη περνάει, απέφυγε το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Από τα δεξιά ο Σκέντερη έτοιμος για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί, έρχεται ο Κεχαγιάς, ο οποίος το σουτ που θα πιάσει είναι πολύ χλιαρό και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον Τρακαλιάνη να βγει και να μαζέψει. Τσερμπετζέλης, γεμίζει ο Τσερμπετζέλης. Κουκούτσι θέλει να κατεβάσει την μπάλα, γυρίζει παράλληλα. Εδώ να δούμε τη φάση που βρίσκει στην πλάτη του Σταθόπουλου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με την μπάλα να βρίσκει στην πλάτη του Σταθόπουλου. Αν καταφέρει τελικώς να επικρατήσει με 2-1. Μπάλα απομακρύνεται ο Τσιμπούρ. Να δούμε το τέτα-τέ του Τσιμπούρ. Ο Τσιμπούρ μπροστά από τον Τρακαλιάνη πλασάρει και χάνει μια τρομερή ευκαιρία στο 92. Σκέντερη πέρα στον αντίπαλο. Βγάζει και τη σέντρα απέναντι, ο Σύρπας στην κίνηση, αυτό το σουτ με την μπάλα να περνάει έξω. Το πανηγύρισαν ανάλογα με τον κόσμο τους και αποχωρούν για τα αποδυτήρια.